Όμως να ξεκινήσουμε με τον Άγγελο Βουράκη, παρακαλώ, να δούμε τι εξέλιξεις υπάρχουν από την υπόθεση του Πέτρου Φιλιππίδη και την απολογία του. Καλησπέρα, καλημέρα ξανά από το Μητρόρκο το δικαστήριο. Ο Πέτρος Φιλιππίδης με πάρα πολύ χαμηλή φωνή έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου μισή ώρα την απολογία του. Θέλω να σας πω ότι είναι πολύ συναισθηματικά φορτισμένη. Όταν αναφέρθηκε στον Κάρολο Κούν και στην παράσταση Όρνηθες στην οποία συμμετείχε, έβαλε τα κλάματα. Ξεκίνησε με έναν απολογισμό της ζωής του και λέει ότι «Με λένε Πέτρο Φιλιππίδη, ό,τι έχει απομείνει από αυτόν». Αυτό χαρακτηριστικά ανέφερε στην έναρξη της απολογίας του και συνέχισε μετά λέγοντας, όταν του είπε η πρόεδρος του δικαστηρίου ότι το ταλέντο σας κύριε Φιλιππίδη είναι αναμφισβήτητο, εδώ εξετάζουμε κάτι άλλο, και λέει ότι δεν είμαι πια ηθοποιός, δεν είμαι πια σκηνοθέτης, δεν έχω καμία σχέση με αυτό το χώρο, ούτε θέλω να έχω σχέση με αυτό το χώρο. Για όλους αυτούς τελείωσα πριν από 2 χρόνια. Δεν με πειράζει αυτό, είπε ο Πέτρος Φιλιππίδης. Αυτό το οποίο με πειράζει είναι το ότι με λένε βιαστή. Και συνέχισε λέγοντας ότι έχω χάσει τη μητέρα μου από καρκίνο. Έχω μάθει από πόνο, έχω μάθει να σέβομαι το γυναικείο πόνο και... Ειλικρινά, αυτό το οποίο με πειράζει είναι να με λένε βιαστής, διότι ήμουν ένας άνθρωπος χορτάτος. Δεν είχα ανάγκη από τίποτα. Ερχόταν κόσμος στα καμαρίνια, με θαυμάζανε, έλαβα αγάπη. Δεν είχα λόγο ούτε να βιάσω, ούτε να κάνω αυτά για τα οποία με κατηγορούν. Είπε ότι άκουσα πάρα πολύ άσχημα πράγματα εδώ πέρα, σε αυτή την αίθουσα, και τα επέμεινα όλο αυτό τον καιρό να τα ακούω χωρίς να έχω αντιδράσει. Σήμερα είναι η μέρα μου και θέλω να μιλήσω. Θέλω να σας πω ότι ο Πέτρος Φιλιππίδης, συνεχίζοντας, είπε ότι «με είπανε λεινό και τρισάθλιο, με είπανε αλυταρά, με είπανε βιαστή». Ήρθαν οι περισσότεροι εδώ πέρα και δεν αναφέρθηκαν, λέει, σε περιστατικά. Ήρθαν στη δίκη και είπαν «έχω ακούσει, έχω ακούσει, ο αέρας είναι λαλίστατος». Ήρθε μία κυρία η οποία δεν με έχει γνωρίσει ποτέ στη ζωή της και είπε ότι έχει ακούσει ότι είμαι λεινός και τρισάθλιος. Τι να απαντήσω για όλα αυτά. Σε αυτό το κλίμα αυτή είναι και... η δική του πλευρά, αυτή είναι η δική του απολογία. Δεν μπορούμε, δεν θα σχολιάσουμε. Είναι η δική του αλήθεια, είναι η δική του μέρα, η απολογία του κατηγορούμενου. Θα αποφασίσει το δικαστήριο, η δικαστής. Από εδώ και πέρα, απλά εγώ αν αυτά πω... που ακούστηκαν όπως μέχρι στιγμής μας λες ήτανε λόγια του αέρα ή ήτανε προσωπικές... Ναι, άλλα θυμόμαστε εμείς βέβαια. Καταθέσεις. Άγγελε, τα κορίτσια που είναι εκεί δεν ακούνε στοϊκά τα πάντα? Τα κορίτσια όλα κάθονται κάθεται η μία δίπλα στην άλλη. Παρακολουθούν με πάρα πολύ μεγάλη στοικότητα, δεν αντιδρούν σε τίποτα. Θέλω να σας πω ότι σε κάποια αποστροφή της απολογίας του ο κύριος Φιλιππίδης αναφέρθηκε στην κυρία Δροσάκη και είπε ότι η μόνη στιγμή στην οποία εξεράγει στο δικαστήριο είναι όταν είπε η κυρία Δροσάκη ότι έχει ακούσει και για έναν άλλο βιασμό, χωρίς στοιχεία, χωρίς να μπορέσει να εισφέρει κάτι συγκεκριμένο. Και όταν απειλήθηκε με μήνυση, τα μάζεψε. Η κυρία Δροσάκη και οι δικηγόροι της όλοι το άκουσαν αυτό, χωρίς να αντιδράσουν. Μάλιστα. Ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βέβαια, δεν φτάνει στο δικαστήριο με λόγια του αέρα. Αυτή όμως είναι η δική του απολογία και τη σεβόμαστε. Όλοι έχουν το δικαίωμα σε ένα δικαστήριο και μέχρι να πάρθει για... η απόφαση, να, όπως ακούς, αυτούς που καταγγέλουν, να ακούς και την απολογία. Εγώ ένα μικρό σχόλιο θέλω να πω ότι τα όσα έχουμε ακούσει δεν αφορούν την περίοδο των Ορνήθων με τον Κάρολο Κούν. Ναι. Πάμε παρακάτω. Αναφέρει ότι εκεί έκλαψε. Ήταν η στιγμή πιο συναισθηματικά φορτισμένη της απολογίας. Και είναι ακόμα η αρχή, παιδιά. Δεν θα κρατήσει μισή ώρα η συγκεκριμένη απολογία μετά από όλα αυτά που έχουν ακουστεί.